κάνει μια παράσταση και κατέβει και από πολλές αντιδράσεις επειδή κάνουν το Σαββαξηρό. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Είναι πρόβλημα δικό τους. Δηλαδή, εγώ καλέστηκα να κάνω ένα ρόλο, τον υποστήριξα όσο πιο πολύ μπορώ και θεωρώ ότι πια στο 2016 είναι ανεπίτρεπτο να κατεβαίνει μια παράσταση από λογοκρισία. Δεν έχει γίνει ποτέ και ειδικά στο Εθνικό Θέατρο. Νομίζω ότι ο χώρος μας υποστήριξε και όχι μόνο ο χώρος, ακόμα και οι θεατές, δηλαδή οι άνθρωποι που θέλαν να δουν αυτό το έργο. Είμαστε τόσο πολύ πίσω στα μυαλά, θεωρείτε, οι Έλληνες? Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Σε αυτό μπορούν να απαντήσουν οι ηθήνοντες της κατάστασης. Δηλαδή οι άνθρωποι που κατεβάσαν την παράσταση, αυτοί. Όταν σας έγινε όμως η πρόταση και είδατε αυτό ρόλο, ξαφνικά τι σκεφτήκατε, ότι ίσως υπάρχουν αντιδράσεις? Όχι. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί... Η ομοιότητα βέβαια ήταν. Η ομοιότητα δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Δεν έχω καμία ομοιότητα με το Σαββαξηρό. Απλά είχα αφήσει το μακρύ μαλλί, το οποίο το μακρύ μαλλί το είχα και στη Λίτσα.com, το είχα και σε διάφορες δουλειές, που ποτέ δεν με παρομοιάσανε με το Σαββαξηρό. Απλά επειδή έκανα το ρόλο του Σαββαξηρού, επειδή δούλεψα το πώς ήταν τη στάση του, την κίνησή του κτλ., κατάφερα να έρθω πολύ κοντά στο ρόλο. Να μοιάζω πάρα πολύ. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή ήταν από δουλειά όλο αυτό το πράγμα. Το έκανα καλά για μένα, προσωπική μου γνώμη. Από τη στιγμή που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα και λέγανε ο Σάββας ο Ξηρός και ο Σάββας ο Ξηρός και πόσο του μοιάζει, σημαίνει ότι είχε επιτυχία ο ρόλος μου.